τελειώσει, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Μου ήρθε απότομο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι μας είπε. Η Στάλλο, λοιπόν, ξέρουμε ότι ήταν παντρεμένη. Τον τελευταίο ένα χρόνο πέρασε δύσκολα. Να δούμε, λοιπόν, όσα είπε στη Βαρβάρα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, η αλήθεια, το τελευταίο καιρό. Χάθηκα, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω επανέρχομαι και επανέρχομαι δρυμύτερη. Χώρισα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν από 20 χρονών με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, ήταν δύσκολα. Νομίζω ότι ακόμη βιώνω κάποιες φάσεις που... Είμαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί συνέχεια να είσαι... Βιώνω φάσεις που είμαι πάρα πολύ καλά και βιώνω και φάσεις που θέλω να είμαι μόνο κάτω στο κρεβάτι μου και να μην μιλάω με κανέναν, ας πούμε. Κοίτα, νομίζω έχει τελειώσει και από τους δυο μας εδώ και καιρό. Είναι αυτό που λένε όλοι. Είχε τελειώσει, απλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι όντως, ρε παιδί μου, τελείωσε. Και μου ήρθε λίγο απότομο, ναι, συνέβησαν πάρα πολλά. Εμένα πάντως μου ήρθε απότομο, αυτό μπορώ να πω μόνο. 4 μήνες δεν μπορούσα ούτε να τραγουδήσω, ούτε στο ραδιόφωνο να πάω. Λοιπόν, ξεκίνησα σιγά σιγά δειλά πρώτα το ραδιόφωνο. Δουλεύω και πρωινό, πρέπει να τα λέμε για αυτά, γιατί αξιοπρέπεια είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δεν μπορούσα να μείνω στο σπίτι το πρώτο διάστημα τα πρωινά, λόγω του ότι εγώ ξυπνούσα τον πρωί σύντροφό μου. Και πεταγόμουν στον ύπνο μου, ρε παιδί μου, και φώναζα ξύπνα, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Ήτανε πολύ τραγικό. Θέλω να σε ρωτήσω για την πρωινή σου δουλειά. Ναι. Είναι λόγω, εκτός από την, για τη δική σου ψυχολογική υγεία, ναι, ήταν και λόγος οικονομικός, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι, του θεάματος να βρίσκουν άλλες λύσεις. Ναι, Βαρβάρα μου, να σου πω κάτι. Ένας καλλιτέχνης, ειδικά τώρα με το COVID, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Οι μαγαζάτορες δεν μπορούν να σε πληρώσουν όπως πληρώνανε παλαιότερα. Κατάλαβες. Άρα εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει τη λογική, το μυαλό και την αξιοπρέπεια, εννοείται ότι θα ψάξει να βρει και άλλους τρόπους για να έχει εισόδημα. Θα ξεκινήσω και κάτι δικό μου, να το πούμε γι' αυτό. Θα ξεκινήσω κάτι με ρούχα, το ξέρεις ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Με τη μόδα και τα ρούχα, έχω κάνει και 1,5 χρόνο για σχέδιο και μετατροπή, ξέρεις. Ναι, και θα ξεκινήσω και κάτι δικό μου με μια πάρα πολύ καλή φίλη. Σιγά σιγά το έχω βάλει και αυτό στα σκαριά. Αυτό το στυλ προκάλεσε πολλές φορές το χλεβασμό ή τα αρνητικά σχόλια του κόσμου ή ακόμα και στον εργασιακό σου, στο εργασιακό σου περιβάλλον. Ναι, πάρα πολύ, πραγματικά. Ειδικά, Βαρβάρα μου, όταν ήμουν και πιο ζουμερή, θα σου πω μια ιστορία γιατί θέλω να ακουστεί στην τηλεόραση. Ξεκίνησα το τραγούδι στα 17 μου, 18 χρονών. Βρήκα σε έτσι μαγαζάκι, όπως είναι αυτό τώρα, καλή ώρα που είμαστε τώρα, μικρό, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και διαφορετική η εποχή που μάζευε πάρα πολύ κόσμο, τέλος πάντων. Κάθε φορά που πήγαινα στη δουλειά, Βαρβάρα,